υπέγραψε και μία προγραμματική. Η περιφέρεια αναλαμβάνει την υποστήριξη του αεροδρομίου, παρότι ευθέως δεν έχουμε αρμοδιότητα, πέρα από την βελτίωση της υποδομής του αεροδρομίου. Έχουμε υποχρέωση, όπως καταλαβαίνετε, παρότι δεν έχουμε με τη στενή έννοια αρμοδιότητα, τη βασική πύλη της περιφέρειας να την υποστηρίζουμε. Πέρα από τις παρεμβάσεις έργα υποδομής, τουαλέτες, φωτισμοί, σημαίες κλπ. Δημιουργούμε ένα γραφείο πληροφόρησης, info kiosk, εντός του αεροδρομίου, το οποίο στελεχώνουμε άμεσα με προσωπικό κατάλληλο, ώστε να μπορεί να υποδέχεται τους φιλοξενουμένους ή να τους αποχαιρετά, δίνοντας και ένα συμβολικό δώρο. Έχουν πάει δύο κυρίες εκεί από την νομαρχία, από την Περιφερειακή Ενότητα με τη φροντίδα του κ. Καπέλιου, που είναι εδώ, και της κ. Καλογεροπούλου. Και θεωρώ ότι αυτό είναι εξόχως σημαντικό, ώστε να υπάρχει μια παρουσία εκεί υποδοχής και αποχαιρετισμού. Και θα πάμε πάρα πολύ γρήγορα να δείτε κι εσείς στο InfoKiosk τι όμορφο έχει γίνει και πώς μπορεί να βοηθήσει στην εικόνα μας, στον κόσμο ο οποίος έρχεται εδώ. Αλλά πάνω απ' όλα είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, η ζεστασιά της υποδοχής και η ζεστασιά του αποχαιρετισμού. Και αυτό θα γίνεται στον υπερθετικό βαθμό. Το αεροδρόμιο Καλαμάτας έχει γίνει βασική πύλη εισόδου, ιδιαίτερα στην Νότια Πελοπόννησο, και επίσης η δική μας δουλειά είναι να βοηθάμε το δικό δίκτυο, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι τα αιτήματα από το Γήθιο, από την Νότια Λακωνία κλπ. Κλπ. Είναι ασφαλέστερη και γρηγορότερη πρόσβαση σεβασμένοι προς το αεροδρόμιο. Άρα η δική μας δουλειά είναι να βοηθάμε τη βελτίωση του δικτύου, ώστε σε μία ώρα το αργότερο να μπορεί ο τουρίστας να πηγαίνει στο ξενοδοχείο του.